Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας στην Κρέστενα, στο χώρο της γιορτής Σταφίδας. Το φεστιβάλ που πριν από 11 χρόνια άρχισε να πραγματοποιείται χάρη στην έμπνευση της τότε προϊσταμένης του δεύτερου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλίας Φωτεινής Παπαντονοπούλου για μια εκδήλωση που έδινε μια πιο ελεύθερη και δημιουργική διέξοδο στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Ηλίας. Η ιδέα τέθηκε σε εφαρμογή σε συνεργασία με το Δήμο Δρίτσανας Κρεσθένων και το Δήμαρχο Σάκη Μπαλιούκο, χάρη και στις άοκνες προσπάθειες και την αγαστή συνεργασία με την τότε Διευθύντρια του Λυκείου Κρεσθένων και την τότε Διευθύντρια του Γυμνασίου. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται απρόσκοπτα εδώ και 11 χρόνια, με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βασίλη Δημητρέλο να σχεδιάζει την αναβάθμιση της εκδήλωσης και τη μεταξέλιξή της σε θεσμό μελλοντικά. Σήμερα η Κρέστενα έχει τη χαρά να υποδεχτεί τους μαθητές της Ηλίας, να δει ένα σχολείο ανοιχτό πλέον στην κοινωνία και να καμαρώσουμε τις δημιουργίες των παιδιών πέραν του βασικού τους αντικειμένου που γνωρίζω και παρακολουθώ και το κάνουν πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, διότι μία πρωτοβουλία που βρήκε τη συνεχίζει και μάλιστα πριν από λίγο μου έλεγε τρόπους βελτίωσής της για τον επόμενο χρόνο, την οποία βεβαίως αποδέχομαι και θα στηρίξω με όλες δυνάμεις τις λίγες που έχουν μείνει πλέον στους φορείς αυτοδιοίκησης. Είναι η κορυφαία πολιτισμική δραστηριότητα και η κορυφαία πολιτιστική δραστηριότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ηλίας. Αυτό το αποδεικνύει με τον πανηλιακό πραγματικά ουσιαστικά χαρακτήρα του. Συμμετέχουν σχεδόν όλα τα σχολεία της Ηλίας. Έχουν μπει τα θεμέλια για να γίνει πλέον θεσμός. Το πιστεύω ακράδαντα δηλαδή αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό ευχάριστη παρουσίαση που τα παιδιά εμπνέουν και εμπνέονται, δημιουργούν, κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν την τέχνη και την τεχνολογία, τραγουδούν μέσω της μουσικής, παραδοσιακά, μοντέρνα και είναι μια ένδειξη ότι σχολείο και κοινωνία πάνε μαζί. Συνηθίζω να το λέω και σήμερα το αποδεικνύουν δυναμικά στην Κρέστενα. Οι συντελεστές του φεστιβάλ βρέθηκαν στο χώρο της γιορτής Σταφίδας για να δουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναδεικνύουν την εκδήλωση με πλήθος δράσεων. Παραδοσιακή χορή της Πελοποννήσου, μοντέρνη χορή, τραγούδια, αγαπημένα και διαχρονικά από τις μαθητικές χορδίες, αντίχησαν στον ηλιακό ουρανό, δημιουργώντας κλίμα εφορίας και εξωστρέφειας και εφαρμόζοντας στην πράξη το σύνθημα «Σχολείο για κοινωνία μαζί». Πολίτες της Ηλίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια πολυθεματική έκθεση με μαθητικές κατασκευές και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Ζωγραφίες με πρόσωπα, ζωγραφιές που αποτύπωναν τοπία, ζωγραφιές με ξεχωριστούς συνδυασμούς χρωμάτων, σχημάτισαν μια όμορφη και ελκυστική εικόνα, ενώ ταυτόχρονα μαθητικές κατασκευές ως επιτοπλίστων φουτουριστικές γεγονός που μαρτυρά σύγχρονα μυαλά με άποψη, φαντασία και γνώση, προκάλεσαν θετικά σχόλια και εντυπώσεις σε όσους και όσες τις περιεργάστηκαν.